ούτε καλό κράνη. Σας λέω τι δουλεύω εγώ και τι δουλεύω και στους αθλητές μου. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με διάφορους παράγοντες που έχουν να κάνουν κυρίως με το χρόνο που θέλει να κάνει ο καθένας. Δηλαδή όσο για πιο κάτω πάει, τόσο μεγαλύτερο όγκο κάνουμε συνήθως. Γιατί αυτό πάει με τη διάρκεια. Δηλαδή, ένας αθλητής που πάει για 2.36-2.40 μαραθώνιο, τα long run του που είναι στο 3.54, μπορεί να κάνει 30 χιλιόμετρα σε 1 ώρα και 54 λεπτά. Ο ίδιος ο άνθρωπος που πάει για 3.30 ας πούμε, θα κάνει 30 χιλιόμετρα σε long run σε 2,5 ώρες. Άρα, η διάρκεια του long run έχει να κάνει με το χρόνο. Αυτή είναι η παρερμηνία που υπάρχει και όχι με τα χιλιόμετρα. Δηλαδή λέει ο Κιπτσόκη κάνει long run, λέει 40 χιλιόμετρα. Ναι, αλλά πόση ώρα κάνει, ξέρετε. Και 2 ώρες 40 χιλιόμετρα. Άρα είναι σαν να κάνουμε εμείς 20-25 αναλογικά. Και λέει αφού κάνει αυτό 40 χιλιόμετρα long, θα κάνω και εγώ 40 χιλιόμετρα long. Εσύ 40 χιλιόμετρα long θες 3,5 ώρες. Άρα καταστράφηκες. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή που τώρα τελευταία αρχίζει λίγο με τη βιβλιογραφία και αλλάζει η παρερμηνία, να το πω έτσι, ότι το long run πάει με τα χιλιόμετρα. Δεν πάει με τα χιλιόμετρα, πάει με το συνολικό χρονικό, με το χρόνο. Αυτό που κάνουμε λοιπόν τώρα, που εφαρμόζουμε περισσότεροι προπονητές τα τελευταία χρόνια, είναι δύο κύκλοι με long run. Είναι η βασική προετοιμασία που είναι 6 εβδομάδες, όπου σε αυτές τις 6 εβδομάδες είναι από την 15η μέχρι την 9η εβδομάδα πριν τον αγώνα στόχο. Αυτές τις 6 εβδομάδες συνήθως ανεβάζουμε τον όγκο, χωρίς να μας απασχολεί πάρα πολύ η ταχύτητα και η ένταση. Δηλαδή να συνηθίσει το σώμα μας στη διάρκεια. Συνήθως ανεβάζουμε max 10, από 7 έως 12% ανά εβδομάδα. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ σήμερα να κάνω 20, ανά εβδομάδα να κάνω 25-26, είναι πολλά. Είναι συν 20%. Άρα η λογική άνοδο συνήθως είναι ανά 2 χιλιόμετρα περίπου. Δηλαδή αν ξεκινήσουμε από ένα medium long αυτή την περίοδο που είναι ακόμα νωρίς, στα 14 ή 16, να ανεβάζω 2 ανά εβδομάδα ώστε στην 6η εβδομάδα να καταλήξω 28 εκεί. Κάπου εκεί είναι τα long run. Στα long run της βασικής περίοδου γενικότερα η προπονητική λέει ότι δουλεύω τα 2 τρίτα σε χαμηλή ένταση, δηλαδή για ένα αθλητή που πάει για 3,5 ώρες θα δουλέψει λίγο κάτω από το ρυθμό μαραθωνίου, ξέρω εγώ στο 5-12 τα 2 τρίτα, και το τελευταίο τρίτο δουλεύουμε σαν τέμπο μέσα, κάνουμε μια αλλαγή ρυθμού και βάζουμε ένα χρόνο περίπου στο 103-105% του ρυθμού μαραθωνίου. Δηλαδή σε απλά ελληνικά, ένας άνθρωπος θέλει να τρέξει 3-30 και θέλει να κάνει ένα long 21 χιλιόμετρα σήμερα, θα κάνει τα 14, τα 2 τρίτα στο ρυθμό του 5-6-5-12, λίγο πάνω από τον ρυθμό του προσδοκόμενου του μαραθωνίου, και τα τελευταία 7, 6 δευτερόλεπτα, 4-54, κάτω από τον ρυθμό μαραθωνίου. Αυτό γίνει τις πρώτες 6 εβδομάδες. Μετά τις πρώτες 6 εβδομάδες συνήθως, μαζί με τις άλλες μας προπονήσεις, κάνουμε μια easy week. Easy week, transition week. Συνήθως εγώ τη βάζω και σε μια περίοδο που μπορεί να έχουμε και κάποιο αγώνα ή να κάνουμε κάποιο τεστ, ώστε να μπορέσουμε να πάμε ξεκούραστοι εκεί την Κυριακή. Δηλαδή να κάνουμε σαν tapering στην ουσία που λέγεται. Αφού κάνουμε την easy week, τη μεταβατική, μετά μπαίνουμε στις 6 εβδομάδες του φορμαρίσματος στην ουσία για να πάμε κοντά στον αγώνα. Εκεί τα log γίνονται πιο συγκεκριμένα. Τώρα εκεί δουλεύουμε κάποια πρωτόκολλα που είναι πιο γρήγορα long και έχει αποδειχτεί και όλα τα τελευταία χρόνια ότι έχουν αποδώσει και πάρα πολύ. Γιατί μιλάω και με τους άλλους προπονητές, περισσότεροι πλέον δουλεύουν πιο πιεστικά long run. Εκεί τώρα τι κάνουμε. Κρατάμε τον προπονητικό όγκο, δηλαδή το πιο μικρό long run του φορμαρίσματος είναι στα 24, το πιο μεγάλο μπορεί να είναι στα 32 και ανάλογα και το ρυθμό που πάει ο καθένας, και δουλεύουμε πιο πολύ εντάσεις. Δηλαδή μπορεί να δουλεύουμε αλλαγές ρυθμού. Ένα βασικό long που κάνω εγώ και με έχει βοηθήσει πολύ είναι το 28 αργό γρήγορο. Αυτό είναι 14 κύκλοι, μάλλον 17 κύκλοι των 4 χιλιόμετρων, όπου δουλεύω 2 γρήγορα, 2 αργά. Αλλαγές ρυθμού. Αυτό γενικά έχει αποδειχτεί ότι βοηθάει πάρα πολύ, είναι σαν ερέθισμα. Ένα άλλο long είναι το προοδευτικά αυξανόμενο, το οποίο το κάνουμε και μέσα σε ένα μαραθώνιο, ξέρετε, το λεγόμενο negative split. Οπότε στην ουσία δουλεύω 28-30 χιλιόμετρα, όπου πάω με λογική μαραθωνίου. Αν έχω αποφασίσει ότι θα περάσω εμείς ένα χρόνο συγκεκριμένο, πάω τα πρώτα μισά πιο αργά και ανεβάζω προοδευτικά. Γιατί δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει κι εσείς. Συνήθως αν ξεκινήσω πιο αργά και καταλήξω πιο γρήγορα, μου βγαίνει και πιο καλά ο αγώνας. Εγώ αυτό έχω καταλάβει και στους καλούς μου αγώνες πάντα το δεύτερο μισό ήταν πιο γρήγορο. Δεν είναι μόνο θέμα απόδοσης, είναι και θέμα ψυχολογίας περισσότερο, γιατί αν νιώθεις καλά μετά τη μέση, εγώ τουλάχιστον όσους πρώτους αγώνες έχω τερματίσει καλά μετά τη μέση, τερματίζεις και πιο ωραία.
Ενώ αν φύγεις γρήγορα και διαλυθείς, μετά δεν είναι μόνο ότι βγαίνεις εκτός στόχου. Χαροπαλεύεις και όλες να φτάσεις. Και κάπου και ψυχολογικά, δηλαδή, αυτό που έχω δει και από τους αθλητές μου και στον εαυτό μου, είναι ότι είναι καλύτερα πάντα να δουλεύουμε λίγο πιο αργά την κίνηση και να ανεβάζουμε προοδευτικά. Οπότε γενικότερα, ανάλογα με το πλάνο μας και στα long και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και τα χαρακτηριστικά του αθλητή, γιατί κάποιος μου είπε χθες θα πάει Βαρκελόνη, ας πούμε από εδώ, η Βαρκελόνη, ας πούμε, πρέπει να πάρει πιο γρήγορα το πρώτο μισό. Γιατί είναι έτσι ο αγώνας. Η κλασική είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση λόγω της ανηφόρας και της κατηφόρας. Αλλά γενικότερα, ανάλογα με το πλάνο μας, πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούμε και στην προπόνηση, γιατί τα long είναι στην ουσία κατά κάποιο τρόπο και η πρόβα generale του αγώνα. Αυτό που κάνω επίσης εγώ και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το εφαρμόζω και στα παιδιά που δουλεύω, είναι ένα long πρόβα generale του αγώνα 3 με 4 εβδομάδες πριν τον αγώνα στόχο. Εκεί κάνουμε συνήθως τα 2 τρίτα του αγώνα, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό long run, στο ρυθμό ακριβώς που σκοπεύω να περάσω στον αγώνα. Δηλαδή αν θέλω εγώ να τρέξω 3 ώρες σε 3 εβδομάδες, θα κάνω σήμερα 28 χιλιόμετρα, τα 2 τρίτα του αγώνα, στο 4-15. Ακριβώς στο ρυθμό που θέλω να περάσω εκείνη τη μέρα τον αγώνα μου. Και εκεί σε αυτόν τον αγώνα πάντα λέω δοκιμάστε, αν δεν είναι ήδη δοκιμασμένες συνταγές, τα πάντα. Δηλαδή, ρούχο, παπούτσια, τζελάκι, ροφοδοσία. Γιατί πολλοί κάνουν το λάθος και πάνε και κάνουν πειράματα μέσα στον αγώνα. Ξέρω εγώ, παίρνεις αυτό και παραμονή του αγώνα έρχομαι εγώ και σου λέω αυτό είναι πιο καλό, πάρτο. Και πάει ο άλλος και παίρνει ένα πράγμα που δεν το έχει δοκιμάσει ποτέ στην προπόνησή του μέσα στον αγώνα. Και έχουν γίνει 1000. Οπότε γενικότερα δουλέψτε νωρίς τα πάντα. Τροφοδοσία, το πρωί, τι ώρα θα ξυπνήσω, τι θα πάω το πρωί. Μην τρώω κάθε πρωί δύο φέτες ψωμί με μέλι που βάζω στα λόγκου της προμονής μου και τη μέρα του αγώνα μου έρθει η φαϊνή ιδέα να φάω αυγά, ξέρω εγώ. Γιατί έχω δει πολλά πράγματα. Ή πάνε στα ξενοδοχεία επειδή έχουν πληρωμένο πρωινό, πάνε και τρώνε πρωινό. Επειδή το έχουν πληρωμένο, ειδικά στο εξωτερικό, τρώνε εκεί πέρα αυγά με μπέικον και πάνε μετά και χέζονται. Δηλαδή, όχι, έχω δει πάρα πολλά. Οπότε γίνει κοντά το long στην ουσία. Το δουλεύουμε και σαν πρόβα generale, ακόμα και το σορτσάκι που θα βάλω, η κάλτσα. Μπορεί να με ενοχλεί τα κορδόνια, πώς θα τα δέσω. Ξέρετε πόσοι έχουν πάθει ζημιά από πολύ σφιχτά κορδόνια. Πρώτος αγώνας του Γρηγόρη Σκουλαρίκη, είχαμε τρέξει μαζί, πήγε να εγκαταλείψει από τα έμπειρος αθλητής τώρα, από τα κορδόνια. Τα έχει σφίξει πάρα πολύ. Πολύ απλό πράγμα. Οπότε γενικότερα πρέπει το τελευταίο μας long να είναι μια πρόβα στην ουσία του πώς θα κινηθούμε στον αγώνα. Από το πρωινό ξύπνημα, δηλαδή αν θα ξυπνήσω, αν ο αγώνας είναι 9, εκείνη τη μέρα, εκείνη το long θα το κάνω 9 η ώρα. Θα ξυπνήσω 6, όπως θα ξυπνήσω και στον αγώνα. Θα φάω πρωινό 6.30, θα πάω τουαλέτα. Το κάνω όλα σαν πρόβα για να δω εκείνη τη μέρα στην προπόνηση, για να μην κάνω στον αγώνα πειράματα, αν κάτι δεν μου δουλεύει, κάτι δεν μου πάει καλά. Γενικότερα είναι κάποια απλά πράγματα που τα λέω εγώ πάντα, τα οποία μπορεί να παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και ενώ έχει κάνει μια προσπάθεια 4 μηνών να σου καταστρέψει τον αγώνα, μια μικρή μαλακία, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Και έχει συμβεί άπειρες φορές. Αυτό δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι σχετικά με τα long τα λοιπά. Τώρα τα είπα λίγο έτσι γρήγορα. Πάμε. Έλα μαζί όλοι λίγο πολύ, ακόμα είμαστε off season. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, έβαλα τα μαγόνια. Α, δεν το κόστος. Να ρωτήσω κάτι. Αν είστε μικρούλιδες και δεν μπορείτε, αλλά εντάξει. Συνέχεια όνειρο.